Hello everyone, καλώς ήρθατε σε ένα επόμενο μάθημα Photoshop. Σήμερα θα σας δείξω κάτι επίσης πολύ εύκολο, που για πολλούς φαίνεται επίσης αρκετά δύσκολο. Βλέπουμε φωτογραφίες όμορφες, ωραίες, με γράμματα πάνω σε πρόσωπα και μας αρέσουν και μας ενθουσιάζουν. Θα σας δείξω έναν πολύ γελίο τρόπο να το κάνετε και πραγματικά θα σας κάνει εντύπωση, γιατί τίποτα δεν είναι δύσκολο. Έφτιαξα αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Είδα ένα βίντεο, ο τύπος που το έφτιαχνε το βίντεο το έκανε με πολύ δύσκολο τρόπο, για πολύ εξειδικευμένους με Photoshop. Εγώ θα σας το κάνω πάρα πολύ εύκολο. Θα σας δείξω με 4 πράγματα το πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Ανοίγουμε τη φωτογραφία μας με τη διαδικασία όπως έχουμε πει, File Open. Διπλό κλικ πάνω στη φωτογραφία και μας ανοίγει τη φωτογραφία. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σβήσουμε το κλειδί, διπλό κλικ πάνω στην εικόνα και πατάμε OK. Τώρα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, ούτε να επιλέξετε τη φωτογραφία, ούτε τίποτα. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να έρθετε εδώ κάτω, να κάνετε νέο layer, να επιλέξετε το τετράγωνο, το ορθογώνιο. Επιλέγουμε τη φωτογραφία ακριβώς μέχρι την μέση, κάπως έτσι. Και αφού έχουμε, προσοχή, επιλεγμένο το νέο layer, ερχόμαστε εδώ στα χρώματά μας και επιλέγουμε το μαύρο και πατάμε κλικ και γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Κλικ στο κενό, πατάμε το title, πατάμε κλικ και γράφουμε το κείμενο που θέλουμε. Εγώ θα πάρω το κείμενο που έχω γράψει εδώ για να μην χάνω χρόνο. Διπλό κλικ πάνω στο κείμενο, Ctrl C θα κάνω εγώ. Και έρχομαι εδώ στο κείμενο, διπλό κλικ για να γράψω και κάνω Ctrl V. Το κείμενό μου είναι μεν αυτό εδώ. Βρήκα κάποια στοιχεία του Jobs από το ίντερνετ. Steven Paul Jobs, Friday 24/1955 ημερομηνία γέννησης. He's born in San Francisco, California. Apple and SEO or Next. October 5, 2011 πέθανε. Το φέρνουμε αρκετά κοντά. Σε περίπτωση που γράψετε κείμενο, για να είναι ομοιόμορφο, έχουμε πει ότι ερχόμαστε από τα window, ερχόμαστε από το character. Εγώ το έχω πάντα εδώ πέρα, εδώ, γιατί με βολεύει. Οπότε επιλέγετε όλο το κείμενο αφού το γράψετε και έρχεστε εδώ πέρα και μπορείτε να κάνετε το κείμενο να είναι πιο κοντά, πιο μακριά, όπως σας αρέσει εσάς. Λίγο μεγαλύτερα τα γράμματα, λίγο πιο πλατιά, λίγο πιο φαρδιά, διαλέγετε όποια γραμματοσειρά σας αρέσει. Εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ την Bebas Neus. Το φέρνουμε λίγο πιο έξω. Τώρα εγώ έχω εδώ ένα κενό να το σβήσω. Κάπως έτσι. Να είναι όλα ομοιόμορφα. Επιλέγουμε αριστερή στοίχηση ή αν έχετε φωτογραφία που θέλετε να την κόψετε την άλλη πλευρά επιλέγετε δεξιά στοίχηση. Κάποια στιγμή θα σας δείξω και τρόπο τον οποίο μπορείτε να γεμίσετε όλο το πρόσωπο με γράμματα αλλά να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η καμπυλότητα του προσώπου. Θα το κάνουμε μάλλον στο επόμενο μάθημα. Τι κάνουμε τώρα? Για να έχουμε ουσιαστικά τη φωτογραφία μας από πίσω και να φαίνονται ουσιαστικά τα γράμματα, να φαίνονται μέσα στα γράμματα το υπόλοιπο πρόσωπο, όπως έχουμε κάνει εδώ πέρα. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς, έχουμε δείξει το Magic Tool, θα επιλέξουμε όμως το Quick Selection Tool, πάλι δουλεύει με την ίδια διαδικασία που δουλεύει το Magic Tool, αλλά επιλέγει διαφορετικά τα πράγματα, οπότε το επιλέγουμε. Και ερχόμαστε τώρα με επιλεγμένο το κείμενό μας και κάνω αυτό το πράγμα, σαν να μουτζουρώνουμε. Απλά προσοχή να επιλέξετε όλο το τετράγωνο, το μαύρο. Κάπως έτσι. Μόλις το αφήσετε, αυτό εδώ πέρα θα επιλέξει μόνο τα γράμματά σας. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε κλικ στο ματάκι να φύγουν τα γράμματα και να μαυρίσουν και να έρθετε εδώ ακριβώς που έχουμε φτιάξει το layer 1 που ουσιαστικά είναι το μαύρο και να πατήσουμε delete. Μόλις το κάνουμε αυτό βλέπω ότι από πίσω έχουν αρχίσει και φαίνονται τα γράμματα κανονικά και όμορφα. Δεν τελειώσαμε όμως, γιατί αν σε περίπτωση πατήσουμε κλικ στο κενό βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα γράμματα δεν φαίνονται. Εδώ όμως τα έχω κάνει εγώ να φαίνονται. Πώς θα γίνει αυτό? Εάν σε περίπτωση επιλέξετε μαύρη φωτογραφία και δεν σας φαίνεται, θα φτιάξετε ένα νέο layer το οποίο θα τοποθετήσετε κάτω από το μαύρο και πάνω από το πρόσωπο, κάπως έτσι. Θα πάρετε ένα απαλό γκρι χρώμα, θα επιλέξετε το brush, τη βούρτσα σας, θα τη μεγαλώσετε και θα έρθει ουσιαστικά και στο νέο layer εδώ πέρα και θα βάψετε. Κάπως έτσι. Μέχρι να αρχίσουν να φαίνονται.
Μην το κάνετε πολύ γιατί θα σας κάνει τη φωτογραφία όλη. Ερχόμαστε τώρα να δώσουμε λίγο πιο πολύ φως σε αυτήν εδώ την πλευρά για να φαίνονται τα γράμματα και να σκοτεινιάσουμε λίγο αυτά εδώ να χάνονται λίγο καλύτερα. Οπότε έχουμε επιλεγμένο αυτό εδώ, πάλι το layer 2, το γκρι μας δηλαδή. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς, επιλέγουμε το burn tool και ουσιαστικά ερχόμαστε και κάνουμε από πάνω τα γράμματα. Μία φορά, δύο φορές και περνάμε μια τρίτη πιο σιγά αυτή τη φορά. Κάπως έτσι. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει και χάνεται το χρώμα. Θα το περάσω άλλη μια φορά να το σκοτεινιάσω λίγο ακόμα. Κάπως έτσι. Και τώρα επιλέγουμε το πρόσωπο του Job. Ερχόμαστε εδώ και επιλέγουμε το Dodge Tool και περνάμε από πάνω τη φωτογραφία στο σημείο εδώ που θέλουμε. Μία φορά και εδώ λίγο που είναι πιο σκοτεινή να την περάσουμε άλλη μία. Ουσιαστικά να αρχίσει να φαίνεται λίγο το Apple, το Next. Παίξτε λίγο, μην το φοβάστε. Και εδώ θέλει λίγο. Βλέπετε πόσο εύκολο ήταν. Φτιάξουμε τη φωτογραφία μας έτσι ακριβώς όπως τη θέλαμε. Τώρα εδώ πήγε να φαίνεται λίγο πιο πολύ αυτό εδώ η πλευρά, γιατί δεν φαίνεται. Μπορείτε να έρθετε εδώ, να επιλέξετε το γκρι σας, να κατεβάσετε λίγο το opacity από εδώ, γύρω στο 26% και να περάσετε και εδώ πάνω. Οπότε ουσιαστικά φαίνονται καλύτερα από πίσω και δεν χάνει και η φωτογραφία. Και το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο. Έχουμε φτιάξει μια φωτογραφία που βλέπετε τη διαδικασία της να είναι αρκετά δύσκολη και όμως είδατε με πόσο εύκολο τρόπο μπορέσαμε και τη δημιουργήσαμε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.